Φίλες και φίλοι του Lemma Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το δεύτερο από τα ανακοινωμένα DLC του Assassin's Creed Valhalla, Siege of Paris. Αρχικά να ευχαριστήσω τη Ubisoft και τη CD Media για την παροχή του τίτλου φυσικά και είμαστε εδώ για να δούμε πού βρίσκεται ο Eivor αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς έχει να κάνει. Έτσι λοιπόν, ο Eivor έρχεται και πηγαίνει στη Γαλλία, πάει κλασικά όπως πάντα να βοηθήσει. Έρχονται και ζητάνε τη βοήθεια του Wolfkist ή της Wolfkist, όπως έχουμε πει ανάλογα τι επιλέγετε να παίζετε, τη βοήθειά του για απέναντι στον Charles the Fat. Ναι, είναι Γάλλος βασιλιάς ο Charles the Fat. Έτσι λοιπόν τον 9ο αιώνα στη Γαλλία βρισκόμαστε εκεί και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και πως φυσικά να καταφέρουμε να αφήσουμε το δικό μας σημάδι στην ιστορία για μια ακόμη φορά. Όπως πάντα εδώ αποφεύγουμε τα spoilers, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το story ξεκινάει κάπως αργά και δεν είναι όσο mind-blowing ήτανε το Wrath of the Druids, αλλά περίπου 10 με 15 ώρες έχει gameplay. Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι το περίμενα κάπως εξίσου μεγαλύτερο από το Wrath of the Druids. Μπορώ να πω ότι μου έκανε μια έκπληξη σε αυτό το θέμα, αλλά γενικώς βρισκόμαστε στη Γαλλία όπου υπάρχει ένα plague, υπάρχουν άπειροι ποντικοί κάτω στους υπονόμους, οι οποίοι ποντικοί θα σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια και θα πρέπει να τους κυνηγάτε κιόλας όπως έχουμε πει. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωράμε μέσα στη Γαλλία, ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, ανακαλύπτουμε καινούργιες εκπλήξεις, καινούργιους χαρακτήρες που συναντάμε. Και γενικώς μπορώ να πω ότι το παιχνίδι προσέθεσε κάποια πράγματα, το κομμάτι των mercenaries, των Quon Pindad, γιατί μπορώ να το έχω καταγράψει λάθος στην καταγραφή μου, όπου κάνετε κάποιες αποστολές για να φυσικά αποκτήσετε και εσείς το δικό σας κομμάτι και να βρείτε, να ανακαλύψετε πράγματα. Περίμενα η αλήθεια είναι να συναντήσω κάποιους χαρακτήρες Vikings οι οποίοι βρίσκονταν στο Παρίσι εκείνο το διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν τους είδα. Δεν μπορώ να πω τι και πώς τι περίμενα να δω, τι περίμενα να δείτε, γιατί δεν θα ήθελα να σας διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορώ να πω ότι πέρασα αρκετά καλά. Ο Eivor όπως πάντα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει όλους τους μικρούς του. Αν το σκεφτεί κανείς, είναι αρκετά αστείο το γεγονός ότι ο Eivor φεύγει, αφήνει το κλάν του για να πάει να βρει, να παραβοηθήσει άλλα κλάνς. Βέβαια το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε ότι οι Vikings γενικώς είναι νομαδικός λαός και κατακτητικός λαός. Νομαδικός όχι, κατακτητικός ναι. Και φυσικά προστίθονται παραπάνω skill points. Το συγκεκριμένο DLC χρειάζεται περίπου, επειδή με είχε ερωτήσει κάποιος στο review του Wrath of the Druids, γύρω στα 200 plus power για να μπεις μέσα και πρέπει να έχεις προχωρήσει λίγο το story μου στο Assassin's Creed Valhalla. Βέβαια θα μου πεις να παίξει το DLC, δεν νομίζω κάποιος να ξεκινήσει να παίξει το DLC πριν τερματίσει το κανονικό παιχνίδι. Λοιπόν, η βαθμολογία η οποία πρέπει να μπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι 8 στα 10. Όπως έχω πει, δεν ήταν όσο μεγάλο ήταν το Wrath of the Druids. Είχε αρκετά καλές ιστορικές στιγμές και κομμάτια τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ ωραία. Να, το Rebels που σας είπα πριν. Είπα Mercenaries, ήταν Rebels, διορθωθήκαμε εδώ. Και γενικά μπορώ να πω ότι το Assassin's Creed Valhalla με το Siege of Paris κλείνει τον κύκλο των announced DLC.
Περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει η Ubisoft ακόμα στο μέλλον για τη σειρά του Assassin's Creed. Όπως είχα πει και στο review μου, μπορείτε να πάτε και να το δείτε, το Assassin's Creed Valhalla ήταν ένα από τα πιο διασκεδαστικά Assassin's Creed που έχω παίξει και ο Eivor σαν χαρακτήρας είναι καταπληκτικός. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση του review και ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά στη CD Media και στη Ubisoft. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! If Siegfried has his way, there will not be a single franc left in these hills by winter.